Καλησπέρα. Η προσέγγιση είναι ότι είναι λίγο διαφορετική με το τι ίσχυε μέχρι τώρα. Εμείς μιλάμε τώρα για μια ελληνική εταιρεία η οποία κατά πολύ μεγάλο ποσοστό κάνουμε εξαγωγές σε φρούτα. Και ναι. Κυρίως μιλάμε εμπορικά πλέον παρά παραγωγικά και όπως ήταν το κλίμα μέχρι τώρα. Είμαστε μια ελληνική εταιρεία λοιπόν, που ιδρύθηκε το 2002 και δραστηριοποιείται στον χώρο των καθυστερημένων λαχανικών και φρούτων εξαγωγές σε Ευρώπη και Αμερική και βέβαια με όλες τις πιστοποιήσεις, γιατί δεν γίνεται αλλιώς να έχουν εξαγωγές, συμβουλιακή γεωργία με Έλληνες παραγωγούς. Οι εγκαταστάσεις μας, η φωτογραφία, οι άνθρωποι από τη συλλογή μέχρι το εργοστάσιο. Απευθυνόμαστε σε όλη την γάμα των καταστημάτων της ελληνικής αγοράς, σούπερ μάρκετ, βιομηχανίες, δίκτυα διανομής τροφίμων και γενικά σε όλη την ελληνική αγορά, δηλαδή το προϊόν μας πάει σχεδόν παντού. Αυτές είναι οι συσκευασίες που έχουμε σε κατασκευασμένα λαχανικά και είναι, ως επιτοπλίστων, η πρώτη είναι η ελληνική, είναι παραγωγή εδώ δικιά μας. Αρακάς, φασολάκι, σπανάκι, μπάμια, πτυροδόπι και υπόλοιποι κωδικοί. Σαλάτες, μπρόκολο και ραδίκι, επίσης ελληνικά. Συσκευασίες φρούτων, κεράσι βίσιδο, βατόμουρο και φράουλα για τα σούπερ μάρκετ. Και συσκευασίες σμούθις, είναι μίξεις φρούτων τα οποία χρησιμοποιούνται με διάφορα άλλα προϊόντα, κυρίως φυσικό χυμό μήλου και γίνεται ένα καλοκαιρινό ποτό δροσιστικό και γευστικό. Είμαστε σε όλες τις μεγάλες ελληνικές αλυσίδες και πάμε να δούμε λίγο τις εξαγωγές. Οι εξαγωγές μας είναι το 63% στο σύνολο του τζίρου μας με κατεψυγμένα παραδοσιακά ελληνικά φρούτα. Δηλαδή οι εξαγωγές μας είναι σε φρούτα, οι πωλήσεις μας στο εσωτερικό είναι σε λαχανικά κυρίως. Το ροδάκινο, όπως το βλέπετε, σε κύβους ή φέτες ή ακανόνιστα τεμάχια. Το νεκταρίνι, πάλι το ίδιο, σε κύβους, φέτες και ακανόνιστα κομμάτια. Το βερίκοκο, το ίδιο, απλώς είναι σε λωρίδες, όπως τα βλέπετε. Το κεράσι, που είναι μια ειδική παραγωγή της Ελλάδας από την Έδεσα, τραγανό κεράσι, Εδέσης. Τώρα, πού πουλάμε? Πουλάμε 58% από το προϊόν μας σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και πουλάμε σε μεγάλες βιομηχανίες όπως η Τανόν, η Coca-Cola, που παίρνουν τα προϊόντα μας και τα χρησιμοποιούν σε διάφορα δικά τους προϊόντα, γιαουρτάκια ή χυμούς ή οτιδήποτε άλλο. Και δίπλα είναι οι χώρες με rate τις μεγαλύτερες πωλήσεις από την πρώτη χώρα προς το τέλος. Και το 42% απευθύνεται σε διεθνείς προορισμούς και κυριότερους προορισμούς την Αμερικανική αγορά. Και εδώ είναι οι χώρες, USA, Μέξικο, Καναδάς, Ταϊλάνδη, Πακιστάν, Κορέα και η Ιαπωνία. Στην Dole, στις Zoe Growers και άλλες εταιρείες. Εννοείται ότι η παραγωγική δυνατότητα, δραστηριότητα και βασίζεται σε διαγραφές που είναι εναρμοσμένες με τις διεθνείς νόμες και την ευρωπαϊκή αγορά. Το BFC, IFS, ISO 22000 και 9001 και παράγονται σύμφωνα από όλες τις πρακτικές της Global Government και υπάρχουν επίσης και προστοποιήσεις για συγκεκριμένες ομάδες καταναλωτών. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι να στηρίζουμε την ελληνική οικονομία
με τη συμβουλιακή γεωργία που έχουμε, που έχουμε το χωράφι από την παραγωγή μέχρι το τελικό καταναλωτή. Και επειδή ο χρόνος αυτός από την συγκομιδή μέχρι την κατανάλωση είναι μικρός, δεν έχουμε φτάσει, είναι πολύ μικρός, γιατί είναι στα δικά μας χωράφια κοντά. Υπάρχει η φρουσκάδα στο προϊόν, διατηρείται να μείνει τη γεύση του και προσπαθούμε να έχουμε μια πάρα πολύ καλή ποιότητα στα προϊόντα μας. Επίσης, εμπορικά στα ράφια του σούπερ μάρκετ και γενικά στην αγορά, οι τιμές μας είναι τέτοιες που το value for money να είναι σε μια καλή σχέση. Παρέχουμε καλό προϊόν σε σχετικά πολύ καλή τιμή σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Αυτό το οποίο θα θέλαμε έτσι σαν δύο προτάσεις να πούμε είναι ότι πιθανόν και στα φρούτα, όπως έχουμε συμβουλιακή γεωργία αυτή τη στιγμή στα λαχανικά, θα ήταν ένα δεδομένο το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει γενικά την ελληνική παραγωγή. Βέβαια υπάρχουν κάποια δεδομένα εκεί πέρα στα φρούτα που είναι λίγο διαφοροποιημένα σε σχέση με τα λαχανικά και είναι πάρα πολλά, τα ξέρετε καλύτερα, που θα μπορούσαν όμως να σύντο χρόνο και κάνοντας κάποιες κινήσεις όλοι μαζί, θα μπορούσαν να πάρουν στην κατεύθυνση αυτή για να έχουμε καλύτερη δυνατότητα παραγωγής και καλύτερη δυνατότητα πώλησης από εκεί και πέρα. Επίσης, το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι το κεράσι, το τραγανό κεράσι που λέμε, διαθέτει αυτή τη δυνατότητα ότι όταν αποψυχθεί, κρατάει αυτή την τραγανότητα. Και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί δεν μπορεί να γίνει πουθενά άλλο, γίνεται συγκεκριμένα στην περιοχή της έδρασας και είναι ένα πολύ σημαντικό προϊόν για εξαγωγή και κατέχει μεγάλο σημαντικό μερίδιο στις εξαγωγές μας. Αυτά ήθελα να πω, σας ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια. Λοιπόν, μερικές ερωτήσεις γράψε και θα τα πείσω όλα μαζί. Λοιπόν, θέλω λίγο να μας δώσετε μερικά στοιχεία για το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη αλλά και σε Ελλάδα, ποια προϊόντα έχουν άνοδο, ποια προϊόντα έχουν κάποια μείωση και σε στρέμματα και σε παραγωγή και σε τιμή γενικά. Συνήθως αυτό που πάντα κάποιος ρωτάει, αν το έχουν τύχει πολύ από εμάς όσοι είναι γεωπόνοι, υπάρχει γνωστή ερώτηση, έχω 10 στρέμματα στο χωριό, τι να βάλω. Οπότε χρειάζεται πάντα να πατάμε με αυτό πάει καλά, αυτό δεν πάει καλά, αυτό έχει μία άνοδο. Λίγο να μας δώσετε έτσι πώς πάει το ρεύμα το εμπορικό αυτής της περιόδου και στα Βαλκάνια αλλά και στην Ελλάδα. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι στην ελληνική οικονομία η κατηγορία του καταψυγμένου λαχανικών σήμερα είναι μία από τις 5 κατηγορίες που έχει ανάπτυξη. Γιατί είναι healthy food, υγιεινή διατροφή για τον άνθρωπο και επίσης και είναι σε μια καλή τιμή, επειδή υπάρχει οικονομική κρίση αυτή τη στιγμή, ο Έλληνας στο τραπέζι του με 2,5 ευρώ μπορεί να φάει ένα κιλό αρακά, να φάνε ας πούμε μια τετραμελής οικογένεια και να είναι και από όλες πλευρές και οικονομικά ενώ και από πλευράς διατροφής εντάξει. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα, θέλω να πω ότι εντάξει, εμείς κάνουμε πιο πολλοί εξαγωγές στην Ευρώπη και στην Αμερική. Στα Βαλκάνια είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Η τάση είναι ότι το ροδάκινο είναι αυτό που έχει αυξητικές δυνατότητες και η τάση μας δείχνει μια ανάπτυξη. Το κεράσι επίσης. Ναι. Και υπάρχει ανάπτυξη κυρίως από ό,τι βλέπουμε μετά στην αγορά της Ασίας λόγω του πληθυσμού και όλα αυτά κτλ. Αυτά σε γενικές γραμμές δεν είναι. Βλέπω όλο και πιο πολύ τελευταία μέσα στο σούπερ μάρκετ υπάρχουν οι έτοιμες σαλάτες, κομμένη λόλα, κομμένο. Θέλω να πείτε, γιατί πιστεύω ότι έχω αρχίσει και βλέπω πιο πολλά προϊόντα τα τελευταία χρόνια από ότι πριν 5 χρόνια ίσως. Είναι πιο εύκριστα, κάποιος τα παίρνει εύκολα, δεν χρειάζεται να πάρει ένα ολόκληρο μαλλούλι για να το κόψει να κάνει μια σαλάτα, ας πούμε. Θέλω να πείτε αν υπάρχει αυξητική ροή σε αυτά τα προϊόντα, σε Ελλάδα και σε εξωτερικό και αν πιστεύετε ότι και τα επόμενα χρόνια ακόμα θα υπάρξει μεγαλύτερη αύξηση.
είναι απόρρια του τρόπου ζωής που βέβαια στην Ευρώπη είναι μια 20ετία πριν και εκεί οι τάσεις για τα έτοιμα, σαλάτες κτλ. Είναι σε πολύ πολύ μεγαλύτερο ποσοστό. Στην Ελλάδα τελευταία χρόνια αρχίζεται και αναπτύσσεται η τάση αυτή λόγω του τρόπου ζωής που έχουν και οι Έλληνες. Υπάρχει αυξητική τάση και βέβαια υπάρχει διαφοροποίηση μεγάλη ανάλογα με τη γεωγραφία και ανάλογα με την περιοχή μιας πόλης ή μιας περιοχής. Υπάρχουν περιοχές που έχουν πολύ μεγάλο ποσοστό και υπάρχουν κάποιες άλλες που το ποσοστό είναι αντίστοιχα μικρό. Πάντως υπάρχει τάση ανάπτυξης της λογικής αυτής του έτοιμου γενικά φαγητού και κατά συνέπεια της έτοιμης σαλάτας και οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει σε σχέση με το τραπέζι του.